Θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω στους δρόμους, όπως και χτες. Και δεν θα συλλογιέμαι παρά ένα κομμάτι από τον πατέρα και ένα κομμάτι από τη θάλασσα και την πόλη. Την πόλη που τις άπησαν και τους φίλους μας που χάθηκαν. Ένα βράδυ θα ανοίξω την πόρτα ίσια, ολόησα στη φωτιά και θα μπω όπως και χτες, φωνάζοντας, στείνοντας οδοφράγματα και σηκώνοντας ένα κόκκινο λάβαρο ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο. Θα ανοίξω την πόρτα και είναι όχι πως φοβάμαι, μα να, θέλω να σου πω πως δεν πρόλαβα και πως εσύ πρέπει να μάθεις να μην κατεβαίνεις στον δρόμο χωρίς όπλα όπως εγώ, γιατί εγώ δεν πρόλαβα. Γιατί τότε θα χαθείς, όπως κι εγώ, έτσι, αόριστα, σπασμένη σε κομματάκια από θάλασσα, χρόνια παιδικά και κόκκινα λάβαρα. Ένα βράδυ θα ανοίξω την πόρτα και θα χαθώ με το όνειρο της Επανάστασης μες στην απέραντη μοναξιά των δρόμων που θα καίγονται, μες στην απέραντη μοναξιά των χάρτινων οδοφραγμάτων. Παιδεία, ελευθερία, για να διαμαρτυρηθούν κατά της απάνθρωπης δικτατορίας. Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1973. Ωραία παιδιά, με τα μεγάλα μάτια, σαν εκκλησίες χωρίς τα σύθια. Ωραία παιδιά, δικά μας, με τη μεγάλη θλίψη των ανδρείων, αψήφιστη, όρθιοι στα προπήλαια, στον πέτρινο αέρα, έτοιμο χέρι, έτοιμο μάτι. Πώς μεγαλώνει το μπόι, το βήμα και η παλάμη του ανθρώπου.